την ανάγκη να εξεταστεί η σκοπιμότητα κατασκευής φράγματων στον ποταμό Γιώφυρο, όπως και η κατασκευή μικρότερων φραγμάτων, προτείνει προς την περιφέρεια Κρήτης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, με στόχο τόσο τη θωράκιση του Ηρακλείου από τα πλημμυρικά φαινόμενα, όσο και την αποθήκευση ποσοτήτων ομβρίων υδάτων. Η επίμαχη πρόταση κοινοποιείται στους βουλευτές και στην αποκεντρωμένη δίκαιη Κρήτης. Να μελετηθούν τα ωφέλη της δημιουργίας του φράγματος στο Γιώφυρο, τόσο από πλευράς υδροδότησης, όσο από πλευράς πολιτικής προστασίας, δηλαδή πλημμυρικά φαινόμενα, να ερευνηθούν ως προς το κόστος, με την οριοθέτηση παράλληλα που ήδη υπάρχει από την περιφέρεια ενεργές συμβάσεις των υφιστάμενων ποταμών και ρεμάτων, και επίσης τυχόν μικρά φράγματα που λειτουργούν κατασταλτικά στα πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως σημειώνουν, ο Γιώφυρος ποταμός, ο οποίος έχει σχεδόν διπλάσιες απορροές από τον Αποσελέμη, μένει αναξιοποιητός και το νερό του χύνεται στη θάλασσα. Παράλληλα, το φιλόδοξο αυτό σχέδιο με την κατασκευή φράγματος στο Γιώφυρο θα μπορούσε να βελτιώσει την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Το φράγμα στο Γιώφυρο θα μπορούσε να έχει μια χωρητικότητα 8-9 εκατομμύρια κυβικά. Είναι περίπου το 1 τρίτο του φράγματος του Αποσελέμη. Άρα 8-9 εκατομμύρια κυβικά θα ήταν πολύτιμα, γιατί θα έρχονται αυτό που λέμε ακούραστα, με φυσική ροή προς την πόλη του Ηρακλείου, χωρίς ενεργειακό κόστος. Οι ανάγκες για νερό βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες. Να σημειώσουμε αεροδρόμιο Καστελίου, ανάπτυξη περαιτέρω της πόλης, ανάπτυξη περαιτέρω του τουριστικού, βιοτεχνικού, οικιστικού τομέα. Η παραπάνω αναγκαιότητα επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο εξαιτίας της λειψιδρίας στην Ανατολική Κρήτη, καθώς ολοένα και αδειάζει από νερό το φράγμα Ποσελέμη, την ώρα που οι γεωτρήσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, ενώ αγκάθι αποτελεί και το μεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησής τους. Αν η μελέτη έχει θετικά αποτελέσματα, αυτό θα μπορούσε να παράγει δυνητικά, πολλαπλασιαστικά ωφέλη, διότι να θυμίσουμε ότι ένθεν και ένθεν τις όχθες των μεγάλων ποταμών που διαρρέουν το Ηράκλειο υπάρχει οικιστική, βιοτεχνική δραστηριότητα, η οποία πιθανόν να κινδυνεύει από ένα ακραίο φαινόμενο αντίστοιχο του Ντάνιελ. Θεωρούσαμε λοιπόν καθήκον μας ότι σήμερα, όσο είναι πιο κρίσιμο από ποτέ, να προσθεθεί στη φαρέτρα του οπλοστασίου της περιφέρειας Κρήτης και αυτή η μελέτη.